μια συζήτηση σχετικά με το νομοσχέδιο το οποίο είχε φέρει η κυβέρνηση προς ψήφιση για την αντιμετώπιση της βίας και της διαφθοράς. Ο νόμος, ο 43-26, ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής και αποτελεί νόμο του κράτους. Δεν θα αναφερθώ σήμερα στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες αιτιάσεις ήταν και άδικες και άστοχες. Όπως δεν θα αναφερθώ σε χαρακτηρισμούς προσβλητικούς για το νομοσχέδιο και τις διατάξεις οι οποίες διαλαμβάνονται σε αυτό. Θα αναφερθώ σε μία πρόβλεψη την οποία είχαν καταθέσει πάρα πολλοί, όχι όλοι ευτυχώς, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί. Κρίνατε εξιδίων τα αλότρια, κύριοι συνάδελφοι, διότι θα πρέπει να παραδεχτείτε σήμερα, 5 μήνες μετά την ψήφιση του νόμου, ότι ο νόμος που ψηφίστηκε εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται απαρέγκλιτα σε όλα τα σημεία του. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο είχατε ψηφίσει εσείς πριν 10 χρόνια. Και σας ρωτάμε, τι αλήθεια εμπόδισε από το 2005 την εφαρμογή του νόμου που είχε ψηφίσει η τότε πλειοψηφία? Γιατί έπρεπε να δαπανηθούν 14 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά αυτού του συστήματος χωρίς τελικά να λειτουργήσει, τη στιγμή μάλιστα που αυτό το σύστημα έχει τοποθετηθεί σε όλα τα γήπεδα της πρώτης εθνικής κατηγορίας, ποδοσφαίρου και μπάσκετ, και δεν δαπανήθηκε από το ελληνικό δημόσιο ούτε 1 ευρώ. Ρωτάμε, γιατί έπρεπε το κράτος να μην εισπράττει φόρους και να έχουμε μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή, και γιατί έπρεπε να αιμορραγεί κάθε Κυριακή στα γήπεδα η ένομη τάξη? Έχετε απαντήσεις να μας δώσετε σε αυτά που κάναμε? Αυτό που σας εμπόδισε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, 10 χρόνια να μην εφαρμόζεται ένας νόμος ψηφισμένος από την Ελληνική Βουλή και να ευτελίζεται η κοινοβουλευτική διαδικασία, είναι το πελατειακό κράτος που είχατε οικοδομήσει τόσα χρόνια. Είναι η διαπλοκή σας με τα μεγάλα οικονομικά και παραγοντικά συμφέροντα. Είναι οι εξυπηρετήσεις που προσφέρατε στους παράγοντες των ομάδων. Ακριβώς γιατί με αυτό τον τρόπο εμπεδώνετε μέχρι το μεδούλι αυτό το οποίο εσείς είχατε οικοδομήσει επί δεκαετίες, το πελατειακό κράτος. Για πρώτη φορά, λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα, σύστημα παρακολούθησης. Για πρώτη φορά όλες οι ΠΑΕ καταθέτουν εγγυητική επιστολή στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να τους δοθεί άδεια συμμετοχή στα πρωταθλήματα, διασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις απαιτήσεις όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και του ελληνικού δημοσίου. Σας ρωτάμε, κύριοι βουλευτές, γιατί δεν τα κάνατε αυτά όχι 10, 20, 30 χρόνια? Γιατί υπήρχαν ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες που είχαν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή επί έτη πολλά και βρεθήκανε προεκπλήξεως με αυτή την πιστή τήρηση του νόμου? Για πρώτη φορά αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής των ομάδων στα πρωταθλήματα η ρύθμιση των χρεών έναντι των διοικήσεων των εθνικών σταδίων. Και σας ρωτάμε, γιατί επί τόσα χρόνια ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες έκαναν χρήση της εθνικής περιουσίας των σταδίων και δεν πλήρωναν τα νόμιμα? Όχι όλες, πάρα πολλές όμως. Γιατί βρήκαμε χρέη στο ΟΑΚΑ 13 εκατομμύρια ευρώ και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 4 εκατομμύρια ευρώ? Γιατί? Ήταν χρήματα προσωπικά των διοικήσεων?
ήταν χρήματα του ελληνικού λαού που δεν εισέπραταν οι διοικήσεις των σταδίων κατόπιν πολιτικών εντολών που ελάμβαναν από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά τα πειθαρχικά όργανα όλων των ομοσπονδιών συγκροτούνται από τακτικούς δικαστές. Και μια τελευταία εκκρεμότητα η οποία υπήρξε με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία λύνεται αυτές τις μέρες σε πνεύμα κατανόησης, αντίληψης περιτήρησης της νομιμότητας, χωρίς άγονες αντιπαραθέσεις και οξύτητες. Για πρώτη φορά έχουμε την καταπολέμηση της χειραγώγησης αγώνων και της παρέμβασης του κράτους και της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα με διοικητικά πρόστιμα τα οποία ήδη έχουν επιβληθεί σε ορισμένες ανώνυμες ποδοσφαιρικές και εταιρείες του μπάσκετ στα πλαίσια της αυτοδιοικητικής λειτουργίας των ομοσπονδιών, μη αναγνωρίζοντας, όπως έκανε ο νόμος, το καθεστώς της αυτονομίας, δηλαδή της ασυδοσίας και του μη ελέγχου. Πρώτη φορά, κύριοι συνάδελφοι, πρώτη φορά και πρώτη φορά αριστερά. Η κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ έδωσε δείγματα γραφής στους προηγούμενους 8 μήνες. Ανασυστάθηκε το ελεγκτικό συμβούλιο και διενεργούνται αυτή τη στιγμή τακτική και έκτακτη έλεγχη σε όλες τις ομοσπονδίες. Σας ερωτώ, γιατί αυτή η διαδικασία επί των ημερών σας είχε πέσει σε απόλυτη αχρηστία? Γιατί δεν είχε διενεργηθεί τα τελευταία χρόνια κανένας έλεγχος όσον αφορά την οικονομική διαχείριση? Και στέλνονται φάκελοι στους εισαγγελείς και για τις ομοσπονδίες και για τα αθλητικά κέντρα που διαπιστώσαμε παρανομίες. Περιορίζουμε τη σπατάλη. Θέλω λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Περιορίζουμε τη σπατάλη. Γιατί άραγε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνηση της αριστεράς χρειάστηκε το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους δαπάνες 39.850 ευρώ, ενώ τα προηγούμενα εξάμηνα οι δαπάνες πέρναγαν το 1 εκατομμύριο για το 2014 και το 1.800.000 για το 2013. Γιατί? Μας έλειψε τίποτα? Ακυρώσαμε έναν απαράδεκτο διαγωνισμό περί προμήθειας 20 επιτραπέζιων υπολογιστών αξίας 72.000. Και με αυτά τα χρήματα θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη στέγη του γυμναστηρίου του ΆΚΑ για να μπορούν οι αθλητές του Στίβου να έχουν ένα χώρο ανθρώπινο για την προπόνησή τους. Με τη δίκαιη αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού, τις οικονομίες που κάναμε και την καταπολέμηση της πατάλης ενισχύσαμε οικονομικά το Εθνικό Συμβούλιο κατά του ντόπινγκ, το οποίο είχε προϋπολογισμό, ακούστε, 50.000 ευρώ και εμείς το ανεβάσαμε στις 230 και αποφύγαμε τη διεθνή διαπόμπευση, διότι ήταν σίγουρο ότι θα είχαμε αποβολή του ελληνικού ΕΣΚΑΝ από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ενισχύσαμε με 22 εκατομμύρια τα εθνικά στάδια, τα οποία τα βρήκαμε σε κακή κατάσταση. Έχουμε διαθέσει ήδη από την πρώτη στιγμή το 90% της ετήσιας επιχορήγησης και αδειοδοτήθηκαν επιτέλους χώροι που είχαν κατασκευαστεί επί των ημερών σας και δεν βρήκαμε ούτε οικοδομικές άδειες, όπως είναι οι εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, το ποδηλατοδρόμιο και το τένις στο ΆΚΑ. Αναβαθμίσαμε τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, και την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ενισχύσαμε τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού από 1,25 σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ξεκινήσει μια σοβαρή προσπάθεια για να επαναπροσδιοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι σχέσεις των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Διεθνών Ομοσπονδιών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στους άμεσους στόχους της κυβέρνησης είναι ο επικαιροποιημένος κατάλογος των προδιαγραφών λειτουργίας όλων των σταδίων,
Η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής όλων των αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων και η συγκρότηση πλαισίου αξιολόγησης όλων των αθλητικών ομοσπονδιών με αντικειμενικά, ποιοτικά και αναπτυξιακά κριτήρια για να πηγαίνουν εκεί που πρέπει οι επιχορηγήσεις και τα χρήματα του ελληνικού λαού. Συγκροτήθηκε και θα ολοκληρωθεί το έργο μέχρι 31/12 της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον νέο αθλητικό νόμο και θα ελέγχονται σε μόνιμη βάση τα καταστατικά και κανονισμοί όλων των ομοσπονδιών από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Από την 1/10/2015 θα ισχύσει σε όλα τα γήπεδα πρώτης εθνικής ποδοσφαίρου και μπάσκετ το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισόδου. Εντός του έτους θα καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα αποχώρησης της ελληνικής αστυνομίας από τους αγωνιστικούς χώρους, θα προβλεφθεί νομοθετικά η ρύθμιση αυτή και θα υπάρξει αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για τις ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης. Από 1/1/2016 για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί η κάρτα φιλάθλου, την οποία και αυτή είχατε νομοθετήσει πριν 10 χρόνια και είχε μείνει σε απόλυτη αδράνεια. Κύριε Υπουργέ, θα έχετε και άλλη φορά την ευκαιρία να εκθέσετε. Εντός του έτους θα η άμεση θεσμοθέτηση ειδικού τέλους επί των μεταγραφών επαγγελματιών αθλητών υπέρ του ερασιτεχνικού αθλητισμού και θα υπάρχει διάθεση μικρού ποσοστού από τη φορολόγηση του αθλητικού στοιχήματος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ξεκινάω όπως τελείωσα. Η κυβέρνηση αυτή ψήφισε ένα νόμο. Να τελειώσετε όπως ξεκινήσατε. Ψήφισε ένα νόμο. Κύριε Υπουργέ. Και αυτός ο νόμος Να τελειώσετε όπως ξεκινήσατε. Τελειώνω. Και αυτός ο νόμος εφαρμόζεται. Αν μερικοί νόμισαν ότι θα κάνουμε πίσω, τους λέμε για άλλη μια φορά ότι αυτή η κυβέρνηση ούτε χρηματίζεται, ούτε εκδιάζεται, ούτε φοβάται. Ας το λάβουν σοβαρά υπόψη και ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Ευχαριστώ. Κύριοι συνάδελφοι.